Άνω κάτω είδαν το πρωί τα μέλη της ομάδας που διεξάγει τα rapid test στο κέντρο του Ηρακλείου, το κιόσκι που έχει στηθεί, καθώς άγνωστοι μετά την επίθεση στο κιόσκι στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης βανδάλισαν και αυτό στην πλατεία Ελευθερίας. Ήρθαμε και βρήκαμε σπασμένο τον κίσκο, τα τραπεζάκια έξω, τις καρέκλες, ένα τραπεζάκι σπασμένο. Εντάξει, εμείς ξέρουμε ότι μπορεί να συμβεί αυτό, δεν έχουμε αφήσει τίποτα ουσιαστικό μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα εκτός από τραπεζάκι και καρέκλες, αλλά είναι λίγο λυπηρό. Και σήμερα στα δύο σημεία του κέντρου τα τεστ διεξάγονταν κανονικά, με τους πολίτες που είχαν από νωρίς στηθεί για να κάνουν το τεστ να χρειάζεται να αναμένουν αρκετά λόγω των ενδιαφερομένων που είχαν συγκεντρωθεί. Από ό,τι βλέπετε, το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο, ιδίως στην πλατεία Ελευθερίας, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και, και στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Συνολικά γίνονται περί τα 600 τεστ κάθε μέρα, σίγουρα θα αυξηθούν. Έχει λίγο αναμονή, αλλά κατά τα άλλα εντάξει, μια χαρά όλα. Χρήσιμο το αποτέλεσμα που θα πάρετε. Ναι, εντάξει, νιώθουμε μια παραπάνω ασφάλεια αυτές τις μέρες. Τώρα από εκεί και μετά φαντάζομαι τα μέτρα δεν σταματούν να τηρούνται, έτσι. Όχι, προφανώς. Συνεχίζουμε να τα τηρούμε. Ο επόπτης των ΚΟΜΗ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου εξήγησε ότι συχνά και δίχως να μπορεί να το εξηγήσει, τις Κυριακές πέφτει μεγάλο πλήθος από αθλητικά σωματεία. Εξηγώντας ωστόσο ότι αν η επισκεψιμότητα μοιραζόταν καλύτερα στη διάρκεια των ημερών της εβδομάδας, δεν θα υπήρχε τέτοια αναμονή. Ο κόσμος θέλει. Ενδιαφέρει, είναι καλό αυτό που κάνει, αλλά να είναι πιο οργανωμένοι, ρε παιδιά. Δηλαδή, ο κόσμος τώρα, αν τα κάνει βρέχει, τι γίνει, τι θα γίνει. Α σταματώσει τα πάντα. Δηλαδή, ο κόσμος τώρα αυτό που περιμένει εδώ, δεν έπρεπε να περιμένει τόση ώρα. Μια χαρά είναι, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι πρακτικό κάθε Σαββατοκύριακο να γίνεται αυτό. Δεν ξέρω τώρα, τι να σας πω. Κυριακή υπάρχει ένα κλιμάκιο, για τον λόγο ότι είναι αργία. Τις άλλες μέρες υπάρχουν δύο κλιμάκια. Αν δεν είχαμε τα αθλητικά σωματεία όπως σας είπα, θα υπήρχε μια ροή φυσιολογική. Λοιπόν, θα μπορούσαν λοιπόν τις επόμενες μέρες να έρθουν και να κάνουν υπόψη ότι μπορούν να έρχονται από 8 χρονών έως 16 με παρουσία του κηδεμόνα τους για να κάνουν το τεστ. Τα δύο σταθερά σημεία για τη διεξαγωγή rapid test στο κέντρο του Ηρακλείου, από τα οποία καθημερινά περνούν περίπου 600 άτομα, θα δίνουν τη δυνατότητα για rapid test μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή για όσους το επιθυμούν. Στις μέρες των εορτών θα δουλέψουμε και τη Μεγάλη Παρασκευή αλλά και την Τρίτη του Πάσχα. Δεν δικαιολογούνται λοιπόν αυτές οι ώρες, εδώ θα είμαστε κάθε μέρα. Οι ώρες είναι κάθε μέρα 10 με 2.